με την αριθμό 591, 17 Απριλίου 2024, επίκυρη ερώτηση της βουλευτού Ηρακλείου της κοινοβουλευτικής ομάδας ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κυρίας Ελένης Βατσινά, προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα προβλήματα λειτουργίας παιδοψυχιατρικής και παιδοχειρουργικής του ΠΑΓΝΗ. Παρακαλώ, κύριε Βατσινά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, καταρχάς να πω πως η παρουσία σας σήμερα εδώ με κάνει να πιστεύω πως η αρχή της θητείας σας βρίσκει ενεργό και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσετε τα προβλήματα της δημόσιας υγείας για την Κρήτη. Δεν το ξέρετε, όμως σίγουρα το φαντάζεστε ότι η σημερινή ερώτησή μου δεν έχει σκοπό να βάλουμε στο χώρο της υγείας μικροπολιτικές αντιλήψεις, αλλά να δεσμευτούμε για τη λύση των προβλημάτων πολύ άμεσα. Ούτε η συνείδησή μου το επιτρέπει, ούτε ο χώρος της υγείας είναι χώρος αντιπαράθεσης. Μάλιστα, εσείς έχετε εμπειρία στο χώρο αυτό και μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε τα μεγέθη των προβλημάτων και τις λύσεις τους. Η σημερινή μου ερώτηση έχει την ατυχή συγκυρία να γίνεται μία μέρα μετά τον θάνατο των δύο παιδιών. Ενός 18χρονου στον Πειραιά που απεβίωσε μετά και την κατανάλωση αλκοόλ, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη, και ενός 17χρονου αγοριού στην Κρήτη, του Μάριου Χουλάκη, που οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν τη ζωή. Και μάλιστα οι περισσότεροι γιατροί ήρθαν εκτάκτως από τα σπίτια τους, χωρίς να εφημερεύουν. Να εκφράσουμε και από εδώ τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες αυτών των παιδιών. Αλλά και σήμερα το πρωί, μετά από δυστύχημα στο ΒΟΑΚ, ένα σοβαρά τραυματισμένο δίχρονο παιδί οδηγήθηκε στο ΠΑΓΝΗ και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δυστυχώς η επικαιρότητα είναι μεγάλη. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα μας που είναι η νοσηλεία και η περίθαλψη των ανηλίκων στην Κρήτη. Η παιδοχειρουργική κλινική του ΠΑΓΝΗ είναι υποστελεχωμένη και μιλάμε για μια κλινική που καλύπτει το Ηράκλειο Κρήτης αλλά και περιστατικά του Νοτιού Αιγαίου που αυτή τη στιγμή καλύπτονται από ένα μόνο γιατρό εφημερίας αφού συνολικά έχει δύο γιατρούς. Από τις αρχές του έτους, ο τρίτος γιατρός συνταξιοδοτήθηκε. Επίσης, η παιδοχειρουργός του νοσοκομείου Χανίων, που είχε όμως οργανική θέση στο ΠΑΓΝΗ και πραγματοποιούσε εφημερίες εκεί, παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Να σημειωθεί ότι η παιδοχειρουργική ειδικότητα ασχολείται με συγγενείς ανομαλίες της νοχνικής περίοδου, παθήσεις του γαστεντερικού και ουρουπητικού συστήματος των παιδιών, παθήσεις του θώρακα του δέρματος, των συμπαγών όγκων και της κεφαλής των παιδιών. Μιλάμε λοιπόν για εκατοντάδες, ένα λεπτάκι θα χρειαστώ ακόμα, περιστατικά για έναν τόσο ευρύ φάσμα ηλικιών που είναι φύση αδύνατον με αυτή τη στελέχωση να εξυπηρετηθεί η περιοχή και οι ανάγκες των παιδιών. Σε άλλο κομμάτι, η παιδοψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ λειτουργεί μόνο ως κέντρο ημέρας και δεν αναλαμβάνει νοσηλεία ανηλίκων καθώς δεν υπάρχουν παιδοψυχίατροι. Και δυστυχώς αντιμετωπίζονται σοβαρές δυσκολίες να βρεθεί θέση σε κλινικές της Αθήνας, ακόμα και για ανηλίκους με σοβαρά ψυχικά νοσήματα, όπως παιδιά με έξισε ουσίες σε αλκοόλ, σε νόμιμες όπως λέμε έξις, όπως η χρήση διαδικτύου και τα video games, παιδιά που έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Θυμίζω, και δεν ήταν στη θητεία σας, όμως έγινε πανελλαδικώς γνωστό, ότι πριν δύο μήνες, τρία παιδιά στο Ηράκλειο βρέθηκαν λιπόθυμα λόγω χρήσης ουσιών διακοπής νικοτίνης στο χώρο του σχολείου τους. Είναι λοιπόν επιβεβλημένο να υπάρχουν και να λειτουργούν αυτές οι δημόσιες δομές στο Ηράκλειο Κρήτης και με αυτά τα δεδομένα ερωτάστε, κύριε Υπουργέ. Θα προχωρήσετε και πότε στην πλήρη στελέχωση του τμήματος παιδοψυχιατρικής του ΠΑΓΝΗ? Θα υπάρξει κάλυψη μόνιμων θέσεων εργασίας παιδοχειρουργού στο ΠΑΓΝΗ και εντός ποιου χρονοδιαγράμματος? Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρία συνάδελφε, καταρχάς καλορίζει. Είναι η πρώτη φορά που απαντώ σε δική σας επίκαιρη ερώτηση. Είμαι στη διάθεσή σας. Θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση κάθε υπουργού να απαντάει στις ερωτήσεις του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο οποίος έχει αποδειχθεί, κύριε Πρόεδρε, και πια έχω αρκετή υπουργική εμπειρία, ίσως ένα από τα βασικότερα εργαλεία παραγωγής πολιτικής. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρει και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε εδώ σαν ένα είδος χαμένου χρόνου. Δεν ισχύει. Πάρα πολλοί υπουργοί, εγώ πρωτίστως, ενημερώνομαι και λαμβάνω αποφάσεις για να μπορώ να απαντήσω σωστά για να λύσουμε θέματα. Άρα, πρωτόλια, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Και δεν είναι λαϊκιστική, είναι πραγματική ερώτηση. Όσα γράφετε είναι πραγματικά. Να πω εισαγωγικά ότι το ΠΑΓΝΗ είναι ένα καταπληκτικό νοσοκομείο. Το ΠΑΓΝΗ είναι ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως. Δεν σας κρύβω ότι θα ήθελα να μπορούσα να κάνω μια
εντελεχή συζήτηση με όλους τους συναδέλφους βουλευτές όλης Κρήτης και τους παράγοντες της ιατρικής κοινότητας της Κρήτης και των ασθενών για να δούμε μια περαιτέρω ενίσχυση του Παγνή. Ίσως θα άξω τον κόπο να δούμε μια τέτοια συζήτηση, αλλά δεν είναι της παρούσης μας συζητήσεως. Πάω τώρα στην ερώτηση. Κατόπιν σχετικών εγκριτικών αποφάσεων προκλήθηκαν συνολικά 9 θέσεις ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιών και εφήβων στα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, από τις οποίες οι 6 δυστυχώς απέβησαν άγονες. Πραγματοποιήθηκε μόνο ένας διορισμός στο Παγνή στην ψυχιατρική κλινική. Μία διαδικασία κρίσης βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά θα καταληφθεί από υφιστάμενο ιατρικό προσωπικό και μία ακόμα είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία. Θα σας καταθέσω τα πρακτικά για να πάρετε αναλυτικά την εξέλιξη όπως μου την έχει δώσει η υπηρεσία των διαγωνισμών. Ποιοι έχουν βγει άγωνοι και τι πρέπει να κάνουμε για αυτούς. Αναφορικά με την εφημέρευση της παιδοψυχιατρικής κλινικής Παγνή, αυτή ενισχύθηκε με τη μετακίνηση ιατρού από την πρώτη ΥΠΕ. Η κλινική εφημερεύει καθημερινά με ενεργό εφημερία και εφημερία ετοιμότητα για την αντιμετώπιση παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η παιδοψυχιατρική κλινική με την παραθυμό ΤΑΔΕ απόφαση του 23 αναγνωρίστηκε ως κατάλληλο κέντρο εκπαίδευση δικαιωμένων γιατρών για την ειδικότητα της ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου. Η Περιφέρεια Κρήτης 18 του 24, μόλις πριν από λίγες μέρες, εξέδωσε πρόσκληση για απόκτηση ειδικότητας ψυχιατρικής παιδιού και εφήβου για την κάλυψη 2 θέσεων ειδικευμένων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το έργο της κλινικής. Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τη 18 έως και το τέλος Ιανουαρίου, έως και τη 1 Ιανουαρίου. Αναφορικά τα έργα της παιδοχειρουργικής, γιατί αυτά είναι τα παιδοψυχιατρικά, Παγνή, αλλά και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθη. Προσλήθηκε στο Παγνή 25 Τετάρτου 18 σε καινή οργανική θέση ειδικότητας παιδοχειρουργικής η κυρία Τάδη, δεν λέμε τα προσωπικά της δεδομένα, ανέλαβε υπηρεσία στις 22/5/18, αλλά 11/5 του 20 μετακινήθηκε σύμφωνα με απόφαση 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, σας προχωράω γιατί θέλετε το Παγνή, εσείς στο Παγνή λειτουργεί η παιδοχειρουργική κλινική ως ειδική μονάδα της Γενικής Χειρουργικής, η μοναδική οργανωμένη στην Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, στην οποία πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε ένας ειδικευμένος γιατρός του ΕΣΥ, το οποίο η θέση έχει προκηρυχθεί ήδη και αναμένεται η κάλυψη αυτής της θέσης. Εν λόγω κλινική πετούν 2 ειδικευμένοι γιατροί, διευθυντές ΕΣΥ, ένας επικουρικός γιατρός και 2 ειδικευμένοι γιατροί. Ειδικευόμενοι, συγγνώμη. Με την υπαριθμό 27/12/2023 απόφαση του διοικητή της 7ης ΥΠΕ μετακινείται η κυρία η οποία ανήκει οργανικά στο Παγνή και μόνο αυτή, όχι όμως και ο επικουρικός γιατρός που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, για να πραγματοποιήσει 5 μόνο εφημερίες λόγω αυξημένων αναγκών. Κατά το τελευταίο έτος, στο Παγνή, τον Νοέμβριο, έως τον Νοέμβριο του 23, στην παιδοχειρουργική κλινική πραγματοποιήθηκαν 280 παιδοχειρουργικές επεμβάσεις, των οποίων 148 προγραμματισμένες, τακτικά χειρουργία, και 132 ήταν έκτακτες. Άρα είναι μια παραγωγική κλινική. Δεν είναι κλειστή. Λειτουργεί. Αντίστοιχα, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ο Άγιος Γεώργιος, στο Τμήμα Χειρουργικής Παιδών, κατά τελευταία έτος έως τον Νοέμβριο του 23, πραγματοποιήθηκαν 77 παιδοχειρουργικές επεμβάσεις, κατά των οποίων 46 ήταν προγραμματισμένες και 28 ήταν έκτακτες. Άρα, συγκεφαλαιώνοντας, για τις κενές θέσεις έχουμε προκηρύξει. Για αυτές που κηρύχθηκαν άγονες, προκηρύξαμε σε ορισμένες περιπτώσεις και με αυξημένα μπόνους που πάλι βγήκαν άγονες. Και τώρα στη διαδικασία τις επανακηρύξουμε για τρίτη φορά. Θέλω να θέσω και στο σώμα και εσάς και πρώτα φορά και το δικό σου νομό προφανώς, αλλά όλη την Ελλάδα. Το μεγάλο μας πρόβλημα πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι οι προκηρύξεις θέσεων. Έχει το 2024 το Υπουργείο Υγείας το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων από καταβολή του ΕΣΥ. 10.000 προσλήψεις μπορούμε να κάνουμε μονίμως προσωπικού φέτος. Δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκουμε προσωπικό. Και αυτή είναι η πολύ μεγάλη ζήτηση που θα κάνουμε στα σοβαρά. Έχω πει να το κάνουμε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ίσως με λίγο περισσότερο χρόνο γιατί το κοινωνιολογικό έλεγχο αυτό δεν φτάνει. Τι θα έπρεπε να κάνει το κράτος για να αντιστρέψει αυτή την εικόνα. Δηλαδή, διαγωνισμούς που κάνουμε σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, οι οποίοι χειρίζονται άγωνοι, χωρίς κανέναν ενδιαφερόμενο δηλαδή. Και μετά ξανά τους αποκηρύνουμε και ξανά και ξανά. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Βατσινά για την δευτερολογία της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ,
Θα κρατήσω από όσα άκουσα ότι στις προθέσεις του Υπουργείου σας είναι στελέχωση των δομών που περιέγραψα. Και χαίρομαι που δεν διαπραγματευόμαστε αυτό που είναι δεδομένο, δηλαδή ότι τα προβλήματα στα νοσοκομεία του Ηρακλείου είναι πολλά και μεγάλα, γιατί θα ξεκινούσαμε σίγουρα από λάθος βάση. Είναι τόσα τα προβλήματα που μόνο εγώ υπέβαλα 5 ερωτήσεις και 2 επίκαιρες ερωτήσεις για θέματα του χώρου της υγείας στον προκάτοχό σας, ο οποίος επισκέφτηκε το Ηράκλειο 3 φορές και παρόλα αυτά είχαμε τις παραιτήσεις διοικητών τη μία μετά την άλλη. Άρα πρέπει να ξεκινάμε με δεδομένο ότι χρειάζονται παρεμβάσεις, όπως και εσείς είπατε. Σας έχω παρακολουθήσει προσεκτικά ότι η υποστελέχωση είναι δεδομένη, ότι η βούληση της κυβέρνησης για τη στελέχωση είναι δεδομένη και το μόνο αμφίβολο είναι αν οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα θελήσουν να έρθουν να εργαστούν στο δημόσιο νοσοκομείο, γιατί στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν περισσότερα χρήματα. Εδώ, επιτρέψτε μου, Υπουργέ μου, να διαφωνούμε. Δεν φταίει ούτε η ιδιωτική πρωτοβουλία, ούτε οι κλινικές εξωτερικού, ούτε και οι ιατροί και οι νοσηλευτές που προτιμούν καλύτερες συνθήκες για να ασκήσουν το επάγγελμά τους ή θέλουν να αμείβονται για τις υπηρεσίες τους. Έχουμε γιατρούς ήρωες και νοσηλευτές ήρωες που στήριξαν τη δημόσια υγεία και στις δύσκολες εποχές του COVID και μέχρι σήμερα. Και για να επανέλθω στο θέμα μας, λοιπόν, μας θυμά ότι έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές τους οποίους εμπιστευόμαστε τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Έχουμε φτιάξει μια κοινωνία που θα την παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα μάτια αυτών των παιδιών είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Αυτό που τους προσφέρουμε να είναι άριστες παροχές, ιδίως για τη ζωή τους. Σκεφτείτε μια κοινωνία, κύριε Υπουργέ, που ένας έφηβος σε μια βλακεία του, σε μια αντικσότητα ή σε μια δυναμία της ζωής του, να μην έχει τη συμπαράσταση κανενός ή να πρέπει να μετακομίσει η οικογένειά του εκτός νησιού για να νοσηλευτεί. Σκεφτείτε μια κοινωνία που για να χειρουργηθεί ένα παιδί πρέπει οι γονείς του να φύγουν από την Κρήτη. Όσα σας είπα δεν είναι απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι οι προσωπικές μου απόψεις, είναι όσα οι ιατροί και νοσηλευτές αποτύπωσαν στα αιτήματά τους και θεωρώ τα γνωρίζετε καθώς πρόκειται να απεργήσουν στις 31 του Γενάρη. Είναι όσα οι γονείς των μαθητών του Ηρακλείου αποτύπωσαν για να στηρίξουν έμπρακτα την απεργία αυτή και όσα η περιφέρεια, όπως και εσείς είπατε πριν, αποφάσισε και σας απέστειλε. Νομίζω λοιπόν ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία και το χρόνο στη θητεία που ξεκινάτε να προσφέρετε ένα περιβάλλον σταθερότητας απαραίτητο για την πορεία της υγείας των παιδιών. Και σας προτρέπω και θα έχετε τη συνδρομή μου σε αυτό να έρθετε στο Ηράκλειο και να συναντήσετε αυτά τα προβλήματα και να μην μείνετε σε απόψεις που θέτουν κάποιοι τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Θα περιμένω όμως να ακούσω το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να αποτυπώσετε και να αρχίσει να λειτουργεί. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, για τη δευτερολογία του. Παράληψής μου να εκφράσω εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των παιδιών. Συγκλονίστηκε η Ελλάδα και με τον νέο αυτόν που σκοτώθηκε στην πίστα του Moto Cross στην Κρήτη, στην Ιερά Πέτρα. Να στείλω όμως ένα μήνυμα. Δεν πρέπει να πηγαίνουν σε μη αδειοδοτημένες πίστες. Πρέπει να προσέξουμε όλοι μας και εμείς, ο κράτος περισσότερο, να δίνουμε στα παιδιά που θέλουν να αθλούνται και να συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Δεν το υποτιμώ καθόλου αυτό, αλλά με όσο γίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, να εκφράσει συλληπιτήριά μου στην οικογένεια που βιώνει μια τραγική απώλεια. Και φυσικά στο παιδί στον Πειραιά που περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα και το γιατί συνέβη αυτό το τραγικό γεγονός ακριβώς. Τώρα, κύριε Σνάδε, θα κατέβω και εγώ στην Κρήτη. Μέσα Φεβρουάριο θα κατέβω σίγουρα. Όχι μόνο δεν θέλω να σας πω ότι όλα πάνε καλά και δεν υπάρχει πρόβλημα, αντιθέτως υπάρχουν προβλήματα πολλά. Στο Παγνί λιγότερα, στο Ρέθυμνο περισσότερα, στη Ιερά Πέτρα περισσότερα, στα Χανιά αρκετά. Επαναλαμβάνω, το Ηράκλειο είναι τυχερό που έχει το Παγνί. Το Παγνί είναι ένα καταπληκτικό νοσοκομείο. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανένα από τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών. Με εξαιρετικούς γιατρούς, με πολύ καλές εγκαταστάσεις, με καλά μηχανήματα, με κλινικές που λειτουργούν και είναι πάρα πολύ παραγωγικές και είναι ένα από τα νοσοκομεία που θέλω πάρα πολύ να αναδείξω επί θητεία μου και το ενισχύσω πολύ. Άρα για τον λόγο μου ότι θα έρθω στην Κρήτη σύντομα. Ασφαλώς όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων θα είναι προσκεκλημένοι για να κάνουμε μια συζήτηση του τι πραγματικά μπορεί να γίνει σε ρεαλιστικούς χρόνους. Γιατί εμένα δεν με νοιάζει τόσο να λέμε ωραίες κουβέντες. Με νοιάζει στο τέλος τι γίνεται. Και επαναλαμβάνω, η μεγαλύτερη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε στη Βουλή είναι το δομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι δεν έρχονται στις προκηρύξεις. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα σήμερα και δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό. Να φέρω ένα παράδειγμα.
Η απόφαση μας για τα απογευματινά χειρουργεία, παραδείγματος χάριν, πέραν του ότι έχει το χαρακτήρα που έχω εξηγήσει, να μπορούμε να αποφορήσουμε λίγο την ενιαία λίστα χειρουργείου και κάποιοι που μπορούν να δώσουν κάποια χρήματα περισσότερα να μπορούν να προχωρήσουν και να ελαφρύνει η λίστα η πρωινή, έχει και το χαρακτήρα να δώσουμε μία διέξοδο στους γιατρούς να έχουν υψηλότερα εισοδήματα ευρισκόμενοι εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άρα να έχουν επιπλέον κίνητρο για να μείνουν ή για να έρθουν παρά για να φύγουν, όπως αρκετοί το κάνουν τώρα, δηλαδή βρίσκουν πολύ υψηλότερες αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα έξω. Πάση περιπτώσει, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα αυτό εδώ τώρα. Θέλω όμως να σας πω ότι η αγωνία σας που είναι πραγματική και δική μου αγωνία είναι και της κυβερνήσεως αγωνία είναι και δεν έχει εύκολη λύση. Σε κάθε περίπτωση, όλες τις θέσεις που έχουν κηρυχθεί άγονες θα επαναπροκηρυχθούν άμεσα εντός των επόμενων ημερών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.